που μου είχε λείψει αυτή η θέση, να πω την αλήθεια. Α, βολικό, όχι σαν τα άλλα που ήμουν όρθιος. Φίλε, λίγο τα χαρτιά. Αχα, μου αρέσει αυτό το θέμα. Στην προηγούμενη σεζόν του Outzone είχαμε δει 5 φορές όπου τα video games έσωσαν τη ζωή κάποιου. Τώρα, επειδή δεν έχουμε άλλες ιδέες, επειδή μας άρεσε και σας άρεσε πάρα πολύ, είπαμε να δούμε μερικές ακόμα φορές όπου ένα βιντεοπαιχνίδι ή πολλά βοήθησαν κάποιον άνθρωπο να καλυτερεύσει τη ζωή του ή να του τη σώσει. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο όμως, πάμε κατευθείαν στο κυρίως πιάτο και πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση. Α, να μην ξεχάσω ότι για ακόμα ένα επεισόδιο του Outzone είναι μαζί μας η νέα Νόβα στη Ρίγα Φεραίρο στη Λαμία. Ξεκινάμε με την πρώτη μας περίπτωση, όπου βρίσκουμε τον Κάιλ, όπου στα 17 του έτη δοκίμασε για πρώτη φορά ναρκωτικά. Τον έκαναν να νιώθει πιο χαλαρός, πολύ πιο δυνατός σε κάποιες περιπτώσεις και έτσι μετά από λίγο καιρό άρχισε να το παρακάνει. Δοκίμασε τα πάντα μέχρι που σε κάποια φάση η οικογένειά του και μερικοί φίλοι που είχε άρχισαν να ανησυχούν για την περίπτωσή του. Μετά από πολύ καιρό και από πολλές προσπάθειες από αυτούς να τον πείσουν να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, τελικά ο Κάιλ πείθεται και ξεκινάει ένα 7-μηνο πρόγραμμα. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα άρχισε να μπαίνει και πιο δυνατά το gaming στη ζωή του. Ξεκινώντας να παίζει GTA, Minecraft και πολλά άλλα είδη παιχνιδιών, άρχισε να νιώθει πολύ πιο χαλαρός και να μην σκέφτεται τα ναρκωτικά. Όπως δήλωσε ο ίδιος μετά από μερικά χρόνια, το gaming ήταν εκεί στις δύσκολες ώρες του και τον κρατούσε συντροφιά. Η δεύτερη περίπτωση που θα μιλήσουμε είναι λίγο πιο ακραία, όπου θα μιλήσουμε για τη Λόρεν, όπου είχε βυθιστεί στη θλίψη λόγω της οικογενειακής βίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στα 8 της χρόνια οι γονείς της είχαν ζητήσει να αποφασίσει με ποιον από τους δύο θέλει να μείνει, αν αυτοί τελικά χωρίσουν. Εν τέλει, δεν χώρισαν ποτέ. Έτσι λοιπόν, κατέληξε να μεγαλώνει με μεγάλα προβλήματα άγχους, ενώ στο σχολείο δεχόταν συχνά μπούλι. Κάποια μέρα όμως, ένας ξάδερφός της μπαίνει στο δωμάτιο και της αφήνει ένα CD όπου έγραφε πάνω The Sims. Η Λόρεν το είδε, το άνοιξε, το έβαλε στον υπολογιστή και από τότε κόλλησε. Ο χρόνος περνούσε πολύ γρήγορα για αυτή, χωρίς να το καταλάβει, και είχε καταφέρει μέσα στο The Sims να χτίσει την οικογένεια που δεν είχε ποτέ στην πραγματική ζωή. Η Λόρεν έχει πει: γελούσαν, περνούσαν όμορφα, όπως και εγώ μαζί τους. Κάπως έτσι, λοιπόν, συνειδητοποίησα πως την ημέρα την οποία είχα αποφασίσει πως θα πεθάνω, μόλις την είχα ξοδέψει το παιχνίδι και πέρασα πολύ καλύτερα με αυτό. Η Μισελ, όταν ήταν έφηβη, είχε μεγάλο πρόβλημα αυτοεκτίμησης λόγω των κιλών της. Ενώ, λίγο καιρό μετά, ήρθε και η διάγνωση καρκίνου της μητέρας της. Όλα αυτά που γινόντουσαν στη Μισελ είχαν ως κατάληξη να έχει κατάθλιψη. Ένα από τα αγαπημένα της πράγματα ήταν το video game Metroid. Και συγκεκριμένα είχε κολλήσει και ήθελε να μοιάσει σε μία παίχτρια του παιχνιδιού, την Σάμους. Έτσι, αποφάσισε να ξεκινήσει γυμναστική και διατροφή και να φτιάξει μία στολή ίδια με αυτή της πρωταγωνίστριας στο παιχνίδι. Να σημειώσουμε εδώ ότι την ίδια χρονιά κατάφερε να χάσει 40 κιλά, η αυτοπεποίθησή της ανέβηκε, ενώ συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς cosplay. Η Μισελ από το 2010 μέχρι σήμερα συνεχίζει να κάνει επιτυχημένα cosplays, ενώ έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις. Τελευταία ιστορία για σήμερα είναι αυτή του Charlie Appleton. Οι γονείς του Charlie ήταν ο πατέρας του από τη Βρετανία και η μητέρα του από την Κορέα. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε μια πόλη της Κίνας, ενώ όσο ο νεαρός Charlie μεγάλωνε, καταλάβαινε ότι κολλούσε καλύτερα με τον πατέρα του και του άρεσε πολύ η βρετανική κουλτούρα. Αυτό όμως του δημιούργησε πολλά προβλήματα και κυρίως στο σχολείο του, όπου πολλοί συμμαθητές του τον ρωτούσαν αν είναι Κινέζος, αν είναι υιοθετημένος και άλλα πολλά ρατσιστικά σχόλια. Γιατί το μετακινείτε τώρα? Την ίδια εποχή, ο Charlie άρχισε να παίζει το Saints Row 2. Μία μέρα άρχισε να τον ενοχλεί η εμφάνιση του χαρακτήρα του και ξεκίνησε να του κάνει πολλές επεμβάσεις για να του αλλάξει την εμφάνιση. Για όποιο παιχνίδι και να έπαιζε τότε, συνέχεια έκανε το ίδιο πράγμα. Πέρναγε πάρα πολλές ώρες στο μενού του χαρακτήρα, του άλλαζε μαλλιά, του άλλαζε την εμφάνιση στα μάτια, το σώμα του, το ύψος του, μέχρι που μία μέρα κατάλαβε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία στη συνέχεια του παιχνιδιού. Όποια και να ήταν η εμφάνιση, η ιστορία, ο τρόπος παιχνιδιού, η κουλτούρα παρέμεινε ίδια. Από εκείνη τη στιγμή όπου κατάλαβε αυτό, άρχισε να μην τον ενδιαφέρει τόσο η εμφάνισή του, να μην τον πειράζει όπου είναι διαφορετικός με τους άλλους στην πόλη του και να είναι πολύ πιο χαλαρός. Όσες φορές σκεφτόταν το αντίθετο, πολύ απλά γυρνούσε σε κάποιο video game που του άρεσε και ξεχνιότανε. Αυτές είναι οι ιστορίες μας για σήμερα. Είδαμε πως ένα video game μπορεί να κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή ενός ανθρώπου. Κάνει μια φορά και να το τη σώσει.
Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Αν θέλετε να δούμε κι άλλες τέτοιες ιστορίες, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι του Mike24 και πατήστε το like. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Τα πάω όλα. Γεια σας. Φιλάκια.